Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα φτιάξουμε ράβδου σοκολάτας με μαστίχα και ξανθές σταφίδες κορινθιακές. Θέλουμε 80 γραμμάρια λικέρ μαστίχας, 80 γραμμάρια ξανθές σταφίδες, 400 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 2 με 3 σταγόνες μαστιχέλαιο. Και μετά για την επικάλυψη θέλουμε 100 γραμμάρια σκέτη κουβερτούρα και 2 κουταλιές σούπας λίγο κακάο. Λοιπόν, Ντίνο μου, θα σου δώσω όλες αυτές τις σοκολάτες, όχι όλες παρά αυτές. Και θέλω 400 γραμμάρια. Είναι 170 η γάλακτος αυτή, η καθεμία. Ωραία, μου βγάλεις 400. Άρα μου μένει και εμένα να φάω. Γι' αυτό το έκανα. Τη συνταγή την έβγαλε στα μέτρα σου. Κόπησαν σε μικρά κομμάτια στον μπολ. Εγώ ζυγίζω 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ έχουμε 80 γραμμάρια σταφίδες και 80 γραμμάρια λικέρ μαστίχας. Τις μουσκεύουμε τουλάχιστον μία ώρα. Εσείς μπορείτε να τις βάλετε και από βραδείς και την άλλη μέρα χρησιμοποιήστε τις. Ακόμη καλύτερα. Θα φουσκώσουν και θα γίνουν πιο γευστικές. Αλλά ο Ντίνος, επειδή βιάζεται, έχει έτοιμες. Κάτσε. Μόνο, σε ζω. Μου το έπες. Σε έχει έτοιμες εδώ. Λίγο μαλάκωσέ το. Μάλιστα. Ωραία. Και εγώ ανοίγω την κρέμα. Μου αρέσει που είμαι με τα γλυκά πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε εκπομπή. Ένα περίεργο πράγμα. Φέτος ξέρεις ότι θα στα χρεώνουμε. Λοιπόν, αφού φτιάξουμε το μείγμα, θα πάρουμε ένα τσέρκι. Ό,τι διάσταση έχουμε, τι να κάνουμε, αυτό έχουμε στο σπίτι, αυτό θα πάρουμε. Και ακόμη και σε τσέρκι, να μην έχουμε και τσέρκι, μπορούμε να το απλώσουμε σε μία λαδόκολα, σε ένα πάχος περίπου ενός εκατοστό, λίγο να το τετραγωνίσουμε, να το αφήσουμε ένα πάχος και να το κόψουμε. Τώρα βάλουμε ένα τσέρκι, το οποίο περιμένει. Και εγώ είμαι έτοιμος. Να, μια χαρά. Ρίξτε το τώρα και ζεστό. Σε φοβάμαι. Μα δεν έχεις εμπιστοσύνη. Να το κάνεις έτσι, κοίτα, για να μην λερώνεις. Τούμπα. Μυαλό, εμπειρία, τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια τα κάνω, αλλά δεν βλέπεις. Θέλει λίγο υπομονή. Είναι λίγο σφιχτό το μείγμα, γιατί δεν έχει πολύ κρέμα. Εδώ, αν βάλεις το πορτοκαλάκι σου, να δώσει ωραία γεύση για τα παιδάκια. Ξύσμα. Όχι, αντί να βάλεις χυμό πορτοκάλι, γιατί πρέπει να μπει ένα υγρό, και να βάλεις και ξύσμα. Το μαστιχέλαιο το έχεις βάλει, θα το... πότε το βάζουμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε πιο έντονη τη γεύση, κοίτα τι ποσότητα μου στείλανε οι φίλοι μας από τυχείο. Κάνουν πολύ καλή δουλειά με τη μαστίχα. Χημεία. Ένα, δύο, τρεις, άντε τέσσερις για τις εσύ. Για τις αρέσει η μαστίχα. Είναι δυνατό, ε. Πολύ. Σε ταξιδεύει τώρα. Έχεις πάει ηχείο. Ναι. Ωραία δεν είναι. Mm-hmm. Ηχείος έχει και τα ωραία τα μανταρινάκια. Ναι, τα μικρά. Και εκεί κάτι θα κάνουμε. Τώρα θα το βάλεις στο ψυγείο, θα περιμένουμε, θα πιούμε έναν καφέ. Εντάξει. Θα τα πούμε. Έλα. Το πέτυχες. Να σου ξαναδώσω σοκολάτα να μου λιώσεις. Ναι. Στάσου σαν τα τραπουλόχαρτα, θα πάρω μία. Να δω. Έλα. Ευχαριστώ. Θέλω 100 γραμμάρια. Αυτή είναι κουβερτούρα, έτσι. Μάλιστα. Πάλι στα μικροκύματα. Το γλυκό, να σας δείξω, έχει παγώσει. Θα το ξεφορμάρω. Καλύτερα να το βγάλουμε από τη λαδόκολα για να μην την κόβουμε. Πολύ λίγο λιώσιμο, δεν θέλουμε να την κάψουμε. Κατά προτίμηση πρέπει να είναι λίγο στρωμένη η σοκολάτα μας,
όταν το περάσουμε για να γίνει τραγανή και λίγο να γυαλίζει. Αλλά αυτό, επειδή είναι πολύ λίγη ποσότητα, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αφήνοντας την στον μπολ και ανακατεύοντας. Τι είσαι εσύ, παιδί μου. Σε έχει μάθει το μικροκυμάτο. Ναι, εξπέρα. Ανακατεύεται. Να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Α, λίγο, ίσα-ίσα, ε. Ναι, και παγώνει αμέσως, γιατί ήταν και από το ψυγείο. Mm. Έχει κρυώσει και η σοκολάτα. Την πασπαλίζουμε και με λίγο κακάο. Και κολλάει τώρα που... Ναι, και το περιττό θα θίγει μετά. Την κάνουμε τούμπα. Even hail in Patrick Henry, Abe Lincoln, emancipation, slavery. Τη διατηρούμε στο ψυγείο. Για λίγη ώρα, ναι, ώσπου να σφίξει κι άλλο. Α, μετά και, και μετά θα σου δείξω πώς θα την πάρεις μαζί σου σπίτι σήμερα. Α, εντάξει. Πόσο θες να την κόψουμε. Είναι 17. Να μην την κάνουμε δια του 2 πόντ κάθε... Λίγο, ε. Τρία. Ναι. Άντε, τρία. Τρία μισή, τρία και κάτι. Α, ωραία. Και μετά στη μέση. Πάρ' το αυτό. Θα σου, να σου δείξω κάτι. Τι θες. Φέρε μου το φλόγιστο. Να δεις τι ωραία θα κοπεί. Τέλεια θα κοπεί. Δεν ξέρεις ούτε φλόγιστο να ανοίγεις. Αυτό μπορεί να το κάνεις με το σεσουάρ, ε. Ή και μέσα στο νερό, αν έχουμε σε μια κανάτα, ε. Δεν θέλουμε να πάει νερό εκεί. Συγγνώμη, παπλάκι. Κόβονται μέσα και οι σταφίδες. Και τώρα τα κόψω μπουκίτσες. Ε, όχι μπουκίτσες. Λίγο πιο μεγάλο. Αφού είναι μπαρς, πες. Α, ναι. Καλά είναι το μάτι μου. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Δεν τρως. Μετά το food styling. Έχουνε δουλειά. Βάλτε στο ψυγείο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.